υπάρχει αυτό. Βάζουν φωτιά, καίγονται τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια, με συγχωρείτε. Το ρίχνουν στις αυταναφλέξεις. Έτσι λέγονται τώρα. Γιατί τα σκουπίδια υποτίθεται λέει ότι καίγονται από μέσα για πολύ καιρό και κάποια στιγμή ξαναρπάνε μόνο τους φωτιά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό δηλαδή συμβαίνει. Δηλαδή και η πυροσβεστική πολλές φορές μας το έχει, ναι, το έχει πει ότι όταν πάρει μια φωτιά, ας πούμε, σε ένα σκουπιδότοπο, για να πάμε λίγο πίσω και να δούμε εκεί το σημείο, τη χωματερή που καιγόταν μέρες και η φωτιά ήταν, τέλος πάντων, ναι, θυμάμαι τους πυροσβέστες που ήταν μέρες εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης, στο παλιό, στην παλιά χωματερή. Οπότε, εσείς δηλαδή επί τούτου μπαίνει η φωτιά για να κάνουν... Τι διαπιστώσατε, τι καταγγελίες είχατε? Εγώ θα μιλήσω για το προχθεσινό περιστατικό, το οποίο είναι και αφορμή αυτή η ανάρτηση. Δεν έγινε καμία καταγγελία. Είδα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από έναν άνθρωπο και είδα στο χώρο εκεί το πυροσβεστικό. Και μου προξέρει στην περιέργεια, δηλαδή που γράφει και στο δελτίο τύπου, μου προξέρει στην περιέργεια και πήγα να δω και είδα υπολείμματα καμένων σκουπιδιών. Δεν είναι κλαδιά που επικαλούνται, που μου λένε κάποιοι ότι καίνε κλαδιά και γιατί δεν ξέρουν να τα κάνουν. Δεν είναι κλαδιά, είναι σκουπίδια τα οποία έχουν καεί. Και πήγα, τράβηξα κάποιες φωτογραφίες, τις ανέβασα στο προσωπικό μου λογαριασμό και υπάρχει ιστορία, υπάρχει προϊστορία δηλαδή με αυτό το θέμα. Πριν περίπου 2 χρόνια δηλαδή, η ίδια η αντιδήμαρχος είχε δει, μάλλον είχαν βγει φωτογραφίες πάλι που κέρδαν τα σκουπίδια. Φωτογραφίες την ώρα που και εγώ τους ήταν τα σκουπίδια. Δηλαδή τι έχει αλλάξει. Αυτή η φωτιά ήταν πρόσφατη, αυτό που είδατε ήταν κάτι το οποίο δηλαδή ήταν των προηγούμενων ημερών, ωρών, ήταν κολλήματα αυτά? Αυτό δεν... όχι, δεν πρέπει να ήταν καινούργια φωτιά. Τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είδα. Αλλά δεν ήταν και 2 χρονών φωτιά. Μάλιστα. Σας είπαν ότι ήταν παλιά φωτιά αυτό? Δεν ήταν κανένα εκεί όταν πήγα. Δεν ξέρω. Το πυροσβεστικό όχημα όταν πήγα εγώ έλειπε. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά κάνατε μια ανάρτηση με ένα ερωτηματικό, καταλαβαίνω. Ερωτηματικό δεν θα το έλεγα. Υπάρχει ιστορία, έχουν βάλει φωτιά. Έχει μπει φωτιά, έχουν βάλει φωτιές, πες περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι καίνε τα σκουπίδια. Με την παρουσία. Το θέμα είναι ότι καίνε τα σκουπίδια, το θέμα είναι ότι δεν ακολουθούν, μάλλον ενώ γίνεται διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων στην πόλη, στους μπλε κάδους, όλα τα ανακυκλώσιμα μεταλλαστικά απορρίμματα πέφτουν στο ίδιο κοντέινερ, που σημαίνει ότι θα κάνουν ανακύκλωση. Μάλιστα. Τώρα... Δηλαδή περνάει το απορριμματοφόρο, ένα απορριμματοφόρο και αδειάζει όλους τους κάδους, καταλαβαίνω. Όχι. Περνάει ένα απορριμματοφόρο, αδειάζει τους μπλε κάδους, πάει στο ΣΜΑ και τα ρίχνει μέσα στο κοντέινερ που είναι όλα μαζί. Τα οργανικά, όλα τα πάντα μαζί. Όλα. Τώρα η παρουσία, για να υπάρχει παρουσία του πυροσβεστικού οχήματος εκεί, πάει να πει ότι, τουλάχιστον στο βίντεο που είχατε δει εσείς, πάει να πει ότι ήταν κάτι σχετικά πρόσφατο, το οποίο χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία στο σημείο. Και ξέροντας ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, η οποιαδήποτε φωτιά, είτε κλαδιά είτε οτιδήποτε, απαγορεύεται. Ναι, να πούμε κάτι γι' αυτό λίγο, γιατί συζητήθηκα από το διοικητή της πυροσβεστικής για να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Από ό,τι μου εξήγησε και ο ίδιος ο διοικητής, δεν χρειάζεται καν να επέμβει το πυροσβεστικό.
απλά έβγαζε και εγώ όταν τα σκουπίδια από κάτω. Σηκωγεύονταν και απλά έβγαινε μόνο καπνός. Οπότε πήγε μόνο το μηχάνημα του Δήμου και τα ξανασκέπασε. Οπότε δεν χρειάζεται να επέμβει το πυροσβεστικό καθόλου. Μάλιστα. Επικουρικά δηλαδή, πήγε στην περίπτωση που χρειαζόταν. Η εντύπωση είναι ότι αν τα σκουπίδια αυτά και εγώ από το χειμώνα με τόσο νερό που έριξε, τόσες βροχές. Από το χειμώνα και εγώ τα σκουπίδια, αυτή ήταν η απάντηση. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω, από το χειμώνα και εγώ ήταν τα σκουπίδια εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης. Αυτό που μου είπε και ο διοικητής μπορεί να συμβαίνει. Απλά στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή δεν ήταν μέσα στο χώρο της κομματερής το οποίο μαζευόταν τα σκουπίδια και σκεπαζόταν, αλλά είναι, για όποιους γνωρίζουν, είναι πάνω από τα, είναι στα σιλού πάνω, εκεί δηλαδή πάνε και αδειάζουν τα σκουπίδια. Τουλάχιστον εγώ στις φορές έχω πάει εκεί, δεν θυμάμαι να μαζευόταν σκουπίδια και να σκεπαζόταν εκεί πάνω. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικός χώρος από τη χωματερή. Να, δεν έχει και να κάνει με χωματερή. Δεν yeah. απαγορεύεται αυτό. Προφανές, και η καύση και το να τα σκεπάζεις τέλος και πάντων. Και να εκφράσω σε συνάρτηση όλα αυτών που είπατε προηγουμένως σχετικά με το χειμώνα και ανέφερε και η Μαρία, μιλάμε για 250 χιλιοστά βροχής είχαμε όλο το χειμώνα, πήγαμε τα 300 χιλιοστά, μιλάμε για πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις. Πιστεύετε ότι θα διατηρείτε μια φωτιά αυτανάφλεξη τουλάχιστον, να εισπράξουμε αυτό το, την αυτανάφλεξη? Πώς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ θα αρκεστώ στην εξήγηση που μου έδωσε ο ίδιος ο διοικητής πυροσβεστικής ότι ήταν όλος αυτανάφλεξη με κάποιες, ας πούμε, επιφυλάξεις. Στο σημείο πάντως έχουν βάλει φωτιά. Εγώ επιμένω σε αυτό. Επιμένω σε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πρόσφατη φωτιά ή αν ήταν πριν ένα μήνα. Θεωρώ ότι κάτι γίνεται και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μάλιστα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Και έχουμε και την αντίδραση του αντιδημάρχου. Αυτό. Να. Μάλιστα. Η αντίδραση της αντιδημάρχου σε ποια σημεία εντοπίστηκε, πιστεύετε, και μπόρεσε να δώσει κάποιες εξηγήσεις? Εγώ έχω καλέσει τον αντιδήμαρχο να δώσει κάποιες εξηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι σε μένα. Να ξέρει ο κόσμος και το Δημοτικό Συμβούλιο πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων γενικότερα στο Δήμο. Αυτό πρέπει να δούμε. Εντάξει, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, διότι τα σκουπιδοταξίδια μας συνεχίζονται. Αντί στον Άγιο Νικόλαο τώρα θα πηγαίνουμε ένα μεγάλο μέρος στη Σιτία, έτσι. Μεγάλο και το κόστος. Και το κόστος είναι τεράστιο, είναι πολλά τα λεφτά που... 845-875.000 νομίζω ετησίως. Είναι πολλά τα λεφτά και νομίζω ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί όλο αυτό, δεν ξέρω πώς, γιατί χρόνια τώρα το έχουμε χάσει το τρένο, πολλά χρόνια πριν, έτσι, το έχουμε χάσει το τρένο με τα απορρίμματα. Και τέλος πάντων υπάρχει θέμα, υπάρχει σοβαρό θέμα. Κύριε Λιαπάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Όχι, δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Αυτό που μάλλον θέλω να πω είναι αντί η κυρία αντιδήμαρχος να κάνει μηνύσεις και να απειλεί και να προσφέρει στη δικαιοσύνη εναντίον πολιτών, καλά θα κάνει να δει το θέμα, να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και αν δεν μπορεί να την κάνει να παραιτηθεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, έχω ξαναζητήσει την παραίτησή της και μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, απλά θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο συνεπεί και πιο αξιόλογοι στο να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό μόνο. Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Και εσείς.